Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Αθλητική Θεσσαλία είναι και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε βράδυ της Κυριακής αλλά και της Παρασκευής 8 με 9, πάντα κοντά στα περιφερειακά, στα δύο περιφερειακά πρωταθλήματα που αγωνίζονται οι ομάδες της Θεσσαλίας μας, καθώς και σε όλα τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα των τεσσάρων ομών της περιφέρειάς μας, της Θεσσαλίας μας. Όπως είναι γνωστό λοιπόν, σήμερα Κυριακή μπαίνουμε να δούμε τα αποτελέσματα του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου όλων αυτών των κατηγοριών που προαναφέραμε στην εισαγωγή μας, προκειμένου να δούμε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλες τις κατηγορίες, καθώς και στην τέταρτη εθνική κατηγορία βέβαια. Οι εξελίξεις τρέχουν. Να πούμε ότι την εκπομπή μπορείτε να την βλέπετε στο web TV του mycitynet.gr οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε ώρα, όποτε εσείς θέλετε στο ίντερνετ, προκειμένου να ενημερώνεστε για την κίνηση του των δύο περιφερειακών πρωταθλημάτων, καθώς και τα τοπικά πρωταθλήματα των τεσσάρων νομών μας. Βέβαια, οι εξελίξεις τρέχουν και δεν μπορεί να είμαστε αμέτωχοι στις εξελίξεις. Έχουμε ήδη, δεν ασχολούμαστε με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ασχολούμαστε μόνο με το ερασιτεχνικό, αλλά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έτσι σύμφωνα με πληροφορίες, έχουμε αλλαγή προπονητή σήμερα. Όλα αυτά θα τα δούμε και θα τα ακούσετε και στη συνέχεια των εκπομπών. Να, έτσι τα άφησα έτσι αυτή την είδηση, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Λοιπόν, εμείς να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στα αποτελέσματα της τέταρτης εθνικής κατηγορίας, να ξεκινήσουμε με τον τέταρτο όμιλο και για την τέταρτη εθνική και να πάμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της ημέρας. Έχουμε λοιπόν 12η αγωνιστική, Λαμία 1964, Ελασσόνα 2-2. Έολος Προφήτη Ηλία, Δωτιεύς Αγιάς, το παιχνίδι αυτό αναβλήθη. Αθλητική Ένωση Λεονταρίου Πυργετός Λάρισας 0-1. Ρήγας Φεραίος ΑΟΚ Καρδίτσας 0-0. Και Αμπελωνιακός Αχιλλέας Δομοκού 4-2. Ρεπό σήμερα είχε η ομάδα της Γραβιάς, ο Ανδρούτσος Γραβιάς. Πάμε να δούμε τώρα και την βαθμολογία πώς διαμορφώθη μετά και τα σημερινά αποτελέσματα. Στην πρώτη θέση η Λαμία 1964 έχει πάρει μια διαφορά 12 πόντων από τη δεύτερη ομάδα της Καρδίτσας που έχει 17 βαθμούς. Ο Αχιλλέας Δομοκού 16 μαζί με τον Δωτιέα Αγιάς. 16 έχει και η Ελασσόνα καθώς και ο Πυργετός της Λάρισας. 15 βαθμούς ο Ανδρούτσος Γραβιάς, 14 ο Ρήγας Φεραίος. Ο Αμπελωνιακός 13, η Αθλητική Ένωση Λεονταρίου 7 βαθμούς και ο Έολος Προφήτη Ηλία μία ισοπαλία έχει αυτή με το Ρήγα Φεραίο, έχει έναν βαθμό. Πάμε τώρα να δούμε και τον πέμπτο όμιλο της τέταρτης εθνικής κατηγορίας και να δούμε τα αποτελέσματα της ημέρας. 12η αγωνιστική και εδώ, Τρίκαλα 2011, Οδυσσέας 1-0, νίκη για την ομάδα των Τρικάλων. Εθνικός Φιλιππιάδας, Αετός Διασέλου 2-1. Όλυμπος Κέρκυρας, Κεραυνός Εσπρωτικού 0-1. Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου, Αναγέννηση Περιβολίων 4-0. Φιλοθέη Άρτας Μετέωρα 0-2, νίκη για την ομάδα των Μετεώρων, ρεπό ο Άρης Αιτωλικού. Πάμε τώρα να δούμε και την βαθμολογία για τον πέμπτο όμιλο της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Η Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου έχει 26 βαθμούς, απόσταση ενός παιχνιδιού, μιας νίκης δηλαδή, τα Τρίκαλα 2011 στην δεύτερη θέση με 23 βαθμούς. Ο Κεραυνός Θεσπρωτικού 18, 16 βαθμούς ο Όλυμπος της Κέρκυρας, 15 Εθνικός Φιλιππιάδας και Άρης Αιτωλικού, 12 βαθμούς ο Αετός Διασέλου και τα Μετέωρα μετά τη νίκη που έκαναν σήμερα, ο Οδυσσεύς 11 μαζί με τη Φιλοθέη Άρτας στους 6 βαθμούς η αναγέννηση περιβολίων. Αυτά λοιπόν με την τέταρτη εθνική κατηγορία. Να πάμε τώρα στα τοπικά πρωταθλήματα, στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα και βέβαια να ξεκινήσουμε από την μεγάλη κατηγορία και πρώτα από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Λάρισας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αλέξανδρος Ονανούλης. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι από τη Λάρισα. Φουλ αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε σε περιφερειακό αλλά και σε τοπικά πρωταθλήματα. Να ξεκινήσουμε από το περιφερειακό, εκεί που ήταν μια καλή αγωνιστική, θα έλεγα, η σημερινή για τις τρεις ομάδες του νομού. Και λέμε τρεις γιατί η τέταρτη, ο Δωδίας Αγιάς, έπαιζε στο Δαρπενήσι με τον Έολο. Το παιχνίδι δεν έγινε ποτέ λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Θα δούμε πότε θα οριστεί αυτή η αναμέτρηση. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε, όπως είπαμε, μια καλή αγωνιστική. Είχαμε την Ελασσόνα να παίρνει 2-2 μέσα στη Λαμία, στην πρωτοπόρο Λαμία, σίγουρα την καλύτερη ομάδα του ομίλου. Η Ελασσόνα λοιπόν προηγήθηκε μάλιστα και με 2-1. Στο τέλος σοφαρίστηκε και έχασε την ευκαιρία να κάνει ένα μεγάλο διπλό. Μεγάλο διπλό έκανε ο Πυργετός στο Λεοντάρι απέναντι στην ΑΕΛ Λεονταρίου. Νίκησε με 1-0.
σημαντικό τρίποντο για τον Πυργετό, όπως σημαντικό τρίποντο είχαμε και για τον Αμπελωνιακό, που ανέτρεψε το αποτέλεσμα το 0-2 που έκανε από τον Αχιλέα Δομοκού, το έκανε 3-2 στα τελευταία λεπτά και φυσικά πήρε μια βαθμολογική ανάσα ο Αμπελωνιακός, που αν δεν κέρδιζε αυτό το παιχνίδι θα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Πάντως έκανε την ανατροπή. Να σημειώσουμε ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Αχιλέας Δομοκού έπαιζε και με 9 παίχτες και σίγουρα αυτό βοήθησε στο ομάδα του Αμπελώνα να γυρίσει το αποτέλεσμα και να πάρει αυτή τη μεγάλη νίκη. Αφήνουμε το περιφερειακό, πάμε στις τοπικές κατηγορίες, ξεκινώντας από την Α τοπική, όπου σήμερα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα. Χθες είχαμε αγωνιστική, αλλά είχε να βληθεί ένα παιχνίδι αυτό ανάμεσα σε Σμόλικο Φαλάνης και Ηρακλή Χάλκης. Η ομάδα της Χάλκης επικράτησε με 2-1 και σίγουρα πήρε ακόμη μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει για να σώθει όσο πιο νωρίς γίνεται. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα πάντως η ομάδα της Χάλκης. Αντίθετα, ο Σμόλικας μπήκε σε περιπέτειες μετά από αυτήν την ήττα. Στο παιχνίδι που έγιναν χθες τώρα, οι πρωτοπόροι μαχητής Ευσυνθέας και Δήμητρα Γιάννου συνέχισαν με νίκες. Ο μαχητής τα βρήκε σκούρα απέναντι στον Δόξα του Γεροπουλίου. Επικράτησε όμως με 2-1 τελικά, ανέτρεψε το σκορ, έχανε στο ημίχρονο 1-0 από την ομάδα της Δόξας. Νίκη και η Δήμητρα, αφού επικράτησε εκτός έδρας του Μακρυχωρίου με 3-1, και έτσι μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής. Οι δύο ομάδες συγκρούονται μεταξύ τους στη Γιάννουλη, εκεί πέρα που θα κάνει την προσπάθεια η ομάδα της Δήμητρας να μειώσει τη διαφορά, αν κερδίσει αυτή φυσικά, να τη μειώσει στη μία νίκη. Και από την άλλη, ο μαχητής θέλει το τρίποντο για να καθαρίζει, νομίζω, το τοπίο. Αν επικρατήσει την επόμενη αγωνιστική ομάδα του μαχητή, θα βάλει τις πιο γερές βάσεις για το πρωτάθλημα φέτος. Στις άλλες αναμετρήσεις, νίκη και για τον Αχιλέα Φρεσάνων, αφού πέρασε από το Δήλαθο, νίκησε την Νίκαια με 2-1. Ενώ σημαντικές νίκες έκαναν και ο Φαλενιακός, που πέρασε από την, από την έδρα του Ολύμπου με 5-0, αλλά και ο Πόνο Λάρισας, που νίκησε τον Ερυθρανικό με 2-0. Στην Α1 τοπική κατηγορία που είχαμε σήμερα αγωνιστική, με νίκες προχώρησαν οι πρωτοπόροι. Το Αβέροφ παραμένει στην πρώτη θέση, πέρασε και από την έδρα η ομάδα του Αβέροφ, συγγνώμη, εντός έδρας νίκη επί του Πλωτικά με 2-0, ήταν έτσι και στο μεγάλο φαβόρι. Στα άλλα παιχνίδια, η Αναγέννηση Φρασάλων στο σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής νίκησε 2-0 την Γλάφκη και έμεινε στην δεύτερη θέση, ενώ και ο Παραπόδομος εκτός έδρας νίκη απέναντι στους Αδρομήτους νίκησε με 4-2. Στραβοπάτημα για την ομάδα του Οξώτη στην έδρα του Κουλουρίου, αφού έμειναν στο 0-0 δύο ομάδες. Ο Ηρακλής Λάρισας προχώρησε και αυτός με νίκη, πέρασε στην έδρα του Ροδιακού με 3-0 και έχει μείνει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Είπαμε ότι το πρωτάθλημα της Α1 παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού οι ομάδες είναι πολύ κοντά μεταξύ τους από τη δεύτερη θέση και κάτω. Αυτά έγιναν το Σαββατοκύριακο αυτό στη Λάρισα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Έχουμε πίνακες τώρα να δούμε. Πίνακες για να δούμε τα όσα μας είπε ο Αλέξανδρος ο Νανούλης, έτσι να έχουμε και εικόνα από τους πίνακες. Πάμε τώρα στην Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας να δούμε τα αποτελέσματα. 18η αγωνιστική. Δήμητρα Αγιάς Φιλοκτήτης Μελιβίας 0-2. Μαχητής Θερψιδέας Δόξα Γεροπουλίου 2-1. Όλυμπος Λάρισας Φαλανιακός 1-5. Αετός Μακρυχωρίου Δήμητρα Γιάννουλης 1-3. Απόλλων Λάρισας Λαρισαϊκός 2-0. Σμόλικας Φαλάνης Ηρακτής Χάλκης 1-2. ΑΕΔ Νίκαιας Αχιλλέας Φαρσάλων 1-2. Και Δόξα Βλαχογιανίου Αναγέννηση Καλοχωρίου 1-2. Πάμε τώρα να δούμε και την βαθμολογία μετά τα σημερινά αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν 47 βαθμούς ο Μαχητής Θερψιθέας, 41 η Δήμητρα Γιάννουλης, 37 ο Αχιλλέας Φαρσάλων, 35 ο Φαλανιακός, 33 ο Φιλοκτήτης Μελιβίας, 29 Δόξα Γεροπουλίου και Απόλλων Λάρισας, 25 η Νίκαια μαζί με τον Ηρακλή της Χάλκης, 18 η Δήμητρα Αγιάς, 16 ετός Μακρυχωρίου με τον Σμόλικα Φαλάνης, 14 ο Όλυμπος της Λάρισας και Αναγέννηση Καλοχωρίου, 11 Δόξα Βλαχογενείου, στην τελευταία θέση με 10 βαθμούς είναι ο Λαρισαϊκός. Πάμε τώρα να δούμε εικόνα. Εικόνα από ένα παιχνίδι μεταξύ του Όλυμπου Λάρισας και του Φαλανιακού. Με το εντυπωσιακό 0-5 τελείωσε η αναμέτρηση της Νεάπολης ανάμεσα σε Όλυμπο Λάρισας και Φαλανιακό, με την ομάδα του Τάκη Παραφέστα να έχει ένα εύκολο απόγευμα. Το σκορ άνοιξε μόλις το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Τσιρόπουλος βρέθηκε μέσα στην περιοχή και έκανε ένα πλασέ νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Στο 16ο λεπτό, ο Βαρσάμης έβγαλε μία σέντρα από αριστερά και βρήκε τον Παπαδόπουλο στην περιοχή, με τον τελευταίο να κάνει το 0-2. Ενώ στο 36 ήταν και πάλι η σειρά του Τσιρόπουλου να σκοράρει μετά από παλιά του Φατούρα. Δύο λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, ο Βαρσάμης έβγαλε τον Παπαδόπουλο σε καλή θέση και αυτός από κοντά έκανε το 0-4. Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι, έχοντας εξασφαλίσει ήδη τη νίκη, έριξαν τον ρυθμό τους και πήραν κάποιες ανάσεις, με την ομάδα του Ολύμπου να μην μπορεί να πετύχει κάποιο γκολ.
Το τελικό 0-5 έγινε στο 75 όταν ο Καλόγυρος βρέθηκε στην περιοχή και σκόραρε βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα για την ομάδα του Τάκη Παραφέστα. Αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τι δήλωσαν μετά το τέλος του παιχνιδιού οι προπονητές των ομάδων. Πιστεύω ότι ήταν έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ένα εύκολο μάτς. Υπήρχε διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Νομίζω ότι εμείς είμαστε σε καλό δρόμο. Ο στόχος μας είναι να ανεβούμε στο πιο ψηλότερα γίνεται στην βαθμολογία, να προωθήσουμε παιδιά, θα έλεγα, της περιφέρειας και ιδιαίτερα του χωριού. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Πιστεύω ότι γίνεται ένα καλό πρωτάθλημα στην κατηγορία. Έχουν το προβάδισμα κάποιες καλές ομάδες και νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα υπάρξει μέχρι το τέλος. Και όσον αφορά την άνοδο, αλλά και όσον αφορά την πτώση των ομάδων. Θα λοιπόν δήλωσε ο κύριος Παραφέστας, ο προπονητής του που έδωσε την δήλωση. Πάμε τώρα σε ένα άλλο παιχνίδι στον ομό της Λάρισας, Απόλλων Λάρισας, Λαρισαϊκός. Με σκορ 2-0 κατάφερε να πάρει ο Απόλλωνας Λάρισας απέναντι στο Λαρισαϊκό στο παιχνίδι που έγινε στο παιχνίδι της Φιλιππούπολης για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας. Η ομάδα του Ζόραν Μπάμποβιτς ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και κατάφερε να επιβάλλει το ρυθμό της από το πρώτο ημίχρονο. Όπου και διαμορφώθηκε το τελικό 2-0. Και τα δύο γκολ για τους μπλε τα πέτυχε ο Ιωαννίδης από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Το 1-0 έγινε στο 25ο λεπτό και το 2-0 στο 35ο του αγώνα, ενώ στη συνέχεια οι γηπεδούχοι κατέβασαν ταχύτητα φτάνοντας σε ένα σχετικά εύκολο τρίποντο. Ο Απόλλωνας θα μπορούσε να πετύχει και τρίτο γκολ στο 69, όταν και ο Καραγκιόζης βγήκε απέναντι στον Κωνσταντίνου, ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει τον τερματοφύλακα του Λαρισαϊκού στην καλύτερη ίσως στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου. Αυτά λοιπόν έγιναν στο παιχνίδι του Απόλλωνα της Λάρισας. Συνεχίζουμε εμείς την παρουσίασή μας στα τοπικά πρωταθλήματα και να μεταφερθούμε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, στον ομό της Μαγνησίας. Πάμε να ακούσουμε σε τηλεφωνική σύνδεση τον Βασίλη τον Ζινέλη. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Κάποιες μικρο ανακατατάξεις είχαμε μετά την σημερινή αγωνιστική, την 17η στην Α και Β κατηγορία, αλλά κατατάξεις στη βαθμολογία είχαμε και στην Γ κατηγορία. Με την 14η αγωνιστική στην μεγάλη κατηγορία, στην Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας. Σήμερα το πρωί ο Άρης έχασε από την ΑΕΔ Μηνύο 0-2 και έχασε και ένα σερί που είχε 14 αγωνιστικές χωρίς να ιτηθεί. Ενώ η ομάδα της ΑΕΔ Μηνύο συνεχίζει έτσι αίτητη και έφτασε τον πύρωσο στην κορυφή της βαθμολογίας της Α κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, καθώς ο πύρωσος ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Γυμναστικό Σύλλογο Αλμερού το απόγευμα στην Αγχίαλο. Επίσης σημαντική νίκη για την παραμονή πέτυχε ο Εάντας ο Σόρπιος που κέρδισε 3-1 τον Εθνικό, ενώ επίσης στα χαρακτηριστικά της αγωνιστικής το ότι ο Πανιώνιος δεν κατάφερε ακόμη να κερδίσει στην έδρα του παρότι άλλαξε έδρα, ήρθε 0-0 στο γήπεδο Δημητριάς με την Αθλητική Ένωση 2002. Εκτός έδρας, εκτός από την ΑΕΔ Μηνύου κέρδισε και ο Μαγνησιακός που κέρδισε στο ΣΕΣΚ την Ακρόπολη, ο Πύρασος και η ΑΕΔ Μηνύου έχουν 43 βαθμούς, ακολουθεί ο Σαρακινός με 35, ο Σαρακινός που πήρε ισοπαλία 1-1 στην Ευξηνούπολη. Στην Β' κατηγορία, ο Αστέρας είχε γκέλα σήμερα, καθώς έχασε στο ριζόμυλο από τον Άθλο 1-2, αλλά δεν έχασε τη θέση του στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου είναι με 39 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι η Αγχίαλος με 34, η Αγχίαλος που ήρθε σήμερα το πρωί 0-0 με τον Άνθιμο Γαζί. Ενώ στην τρίτη θέση η ομάδα της Ιωλπού έπιασε τον Διαγόρα. Ο Διαγόρας, θυμίζουμε, έχασε από τον Ηρακλή με 1-4 μεγάλη νίκη για την ομάδα του Γιάννη Φασουράκη, που απέκτησε και τον Τζόναθαν Βαΐτσι. Ενώ επίσης η ομάδα της Ιωλπού ήταν αυτή που κέρδισε σήμερα στο γήπεδο Δημητριάς, στην Δημητριάς 0-1 και έτσι είναι στους 32 βαθμούς μαζί με τον Διαγόρα. Ο Ηρακλής έχει 31 και ακολουθεί η Δάφνη με 29, μια Δάφνη που κέρδισε και αυτή εκτός έδρας τους νέους αθλητές. Τέλος, στη γάμα κατηγορία είχαμε την ομάδα των Μυρμιδόνων να παραχωρεί ισοπαλία, τον Αετό να κερδίζει τον Αχιλλέα και έτσι η βαθμολογία να διαμορφώνεται με τους Μυρμιδόνες και τον Αετό στους 26 βαθμούς και τον Αχιλλέα να ακολουθεί με 25, ενώ σήμερα δεν ήταν καλό και το ξεκίνημα του δεύτερου γύρου για την ομάδα του Βελεστίνου, τον Ρίγα Φεραίρο, που ήρθε ισόπαλος 0-0 στον τέταρτο όμιλο της τέταρτης εθνικής κατηγορίας με τον αθλητικό όμιλο Καρδίτσας. Ωστόλη.
Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα να δούμε την πρώτη κατηγορία, τη μεγάλη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, στον ομό της Μαγνησίας. 17η αγωνιστική. Πρωτεσίλαος της ΕΑΣ 1-0. Πανιόνιος Αθλητική Ένωση 2002-0-0. Πύρασος Αλμυρός 1-1. Άρης Μελισσατίκων Αθλητική Ένωση Διμηνίου 0-2. Ακρόπολης Έσκλου Μαγνησιακός 1-3. Δήμητρα Ευξηνούπολης Αρακινός 1-1. ΕΑΣ Ούρπης Εθνικός 3-1. Και Σκιάθος Αγία Παρασκευή 1-1. Να δούμε και την βαθμολογία τώρα μετά τα σημερινά αποτελέσματα. Πύρασος 43 μαζί με το Διμήνι που έχει και αυτό τους ίδιους βαθμούς. Σαρακινός 35, Άρης Μελισσατίκων 32, Σκιάθος Αλμυρός και Δήμητρα Ευξηνούπολης 26, Θησέας 21. Πρωτεσίλαος 18, Ακρόπολης Έσκλου 17 μαζί με το Μαγνησιακό. Αγία Παρασκευή 15, ΕΑΣ Ούρπης 14, Εθνικός 13, Αθλητική Ένωση 2002 12 βαθμούς, την τελευταία θέση ο Πανιόνιος με 11 βαθμούς. Πάμε τώρα να δούμε στιγμιότυπα, να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι του Άρη Μελισσατίκων με το Διμήνι. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, όπως άλλωστε αναμενόταν, πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Παντελής Μαγουλάς ανάμεσα στους Άρη Μελισσατίκων και Αθλητική Ένωση Διμηνίου, με την ομάδα του Κώστα Μπράτσου να επικρατεί με 0-2 και να φτάνει τον πύρασο στη βαθμολογία, ο οποίος έφερε 1-1 με την ομάδα του Αλμυρού. Στα πρώτα λεπτά, οι δύο ομάδες προσπάθησαν να πάρουν το χώρο τους στο γήπεδο, δίνοντας δυνατές μάχες στο κέντρο. Η ομάδα του Διμηνίου ήταν αυτή που πάτησε πρώτη περιοχή, με το σούτ του Ζαρκάδα στο 10ο λεπτό να αποκρούεται σε κόρνερ. Ο Άρης προσπάθησε να απειλήσει στο 15ο λεπτό με την κεφαλιά του Βούλγαρη να περνάει λίγο out. Στο 20 η ομάδα του Διμηνίου ζήτησε φάουλ, το παιχνίδι όμως συνεχίστηκε και ο Νούσκιας έβγαλε τη σέντρα στον Κεμάλη, ο οποίος δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ασταθή απόκρουση του Πλακαρού. Στο 35ο λεπτό ο Νούσκιας έβγαλε τη σέντρα για τον Μπασδάνη, ο Μοράλες πρόλαβε τον επιθετικό του Άρη αλλά έδιωξε την μπάλα προς την εστία του, με τον Πλακαρό όμως να είναι σε ετοιμότητα και να διώχνει σε κόρνερ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης μπήκε πιο δυνατά και απείλησε πρώτος στο 50 με το σούτ του Βούλγαρη να φεύγει λίγο out. Ο Άρης κρατήθηκε ψηλά και στο 60 λεπτό ο Νούσκιας σούταρε δυνατά έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει επίσης out. Στο 70 λεπτό ο Τσεκούρας έκανε μια απίστευτη διείσδυση και αφού πέρασε τρεις παίχτες, έφτασε στην περιοχή και σούταρε με τον Σκοπελίτη όμως να τον προλαβαίνει και να διώχνει σε κόρνερ. Στο 75 οι ποδοσφαιριστές του Δημήτρη Κόφα ζήτησαν πέναλτι από τον κύριο Δαλούκα, θεωρώντας ότι ο Καραπλιάγκος έδιωξε την μπάλα με το χέρι πάνω στη γραμμή. Στο 78ο λεπτό, ο Αποστόλης Φάκας πήρε εξαιρετικά την μπάλα από τη σέντρα του Νικολούδη και έφυγε στο τέτα-τέτ με τον Κούρη, με τον γκολκίπερ του Άρη όμως να κλείνει σωστά τον επιθετικό του Διμηνίου και να απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα του. Στο 80, ο ίδιος παίχτης απείλησε τον Κούρη, με το σούτ του όμως να φεύγει ψηλά out. Στο 83ο λεπτό, ο Κουτσογιάννης είδε τον Κούρη έξω από την εστία του και εκτέλεσε άψογα το φάουλ, ανοίγοντας το σκορ για τους φιλοξενούμενους μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Το τελικό 0-2 έγινε στο 90 λεπτό όταν ο Τσεκούρας έφυγε τέτα τέτ και πλάσαρε άψογα τον γκολκίπερ του Άρη. Πολύ ωραίες στιγμές. Στο ρεπορτάζ του αγώνα ήταν ο Αντώνης ο Τζαμζής, ενώ στα βίντεο της Λάρισας ο Γιάννης ο Μόσχος, όσο ακούσαμε μέχρι στιγμής. Πάμε τώρα να δούμε τι δήλωσαν με το τέλος του παιχνιδιού οι προπονητές στην ομάδα. Ναι, καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της ΑΕ Διμηνίου που κατάφεραν ένα ντέρμπι με όλη τη σημασία της λέξεως να βγουν νικητές και μέσα από αντίξωες συνθήκες. Και αναφέρομαι στις γηπεδικές συνθήκες, με βάση των οποίων δεν μπορούσαμε να αναπτύξουμε και να βγάλουμε πράγματα που μέχρι σήμερα δουλεύουμε στις προπονήσεις. Έπρεπε να αλλάξουμε την τακτική μας και να προσαρμοστούμε στα γηπεδικά δεδομένα. Στο πρώτο ημίχρονο είναι αλήθεια ότι μπλοκαριστήκαμε από την τακτική του αντιπάλου, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο συζητήσαμε στα αποδυτήρια και αποφασίσαμε ότι πρέπει να παίξουμε σε συγκεκριμένο τρόπο και να εστιάσουμε στις πλάγιες γραμμές. Από εκεί προήρθαν το ένα γκολ και το φάουλ που έγινε το πρώτο γκολ.
και πάλι συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και εμείς συνεχίζουμε να κυνηγάμε το στόχο μας. Για μένα το σκορ είναι άδικο. Έχουμε σφαγεί στο 0-0 δύο φορές δηλαδή πέναλτι και θέλω να στείλω μήνυμα στην Ένωση. Πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων δεν νομίζω ότι πρέπει να το κάνουν. Αν νομίζουν ότι θα παίζουν δύο ομάδες, θα σταματήσει το πρωτάθλημα. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Αυτά δήλωσε ο κύριος Πανομήτρος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Όλοι μαζί μπορούμε. Στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα. Στηρίζουμε ελληνικές θέσεις εργασίας. Κρυολόγησες. Τα αντιβιωτικά δεν καταπολεμούν τους ιούς που προκαλούν τα κρυολογήματα και τη γρήπη. Αυτό που χρειάζεσαι είναι ξεκούραση και άφθονα υγρά. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλέψου το γιατρό σου. Φρόντισε τον εαυτό σου. Μην παίρνεις αντιβιωτικά χωρίς λόγο. Ενημερώσου για οδηγίες προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα στο www.civilprotection.gr. Δέκατη ένατη χρονιά. Θα λέμε μαζί την πρώτη καλησπέρα. Σε απόσταση μόλις 3 λεπτών από το κέντρο της Λάρισας, μια νέα μικρή πολιτεία γεννιέται. Το Campo Larissa Center. Εκθεσιακή χώρη, καταστήματα, γραφεία και πολυτελή διαμερίσματα συνυπάρχουν σε ένα συγκρότημα που βρίσκεται σε ένα από τα πλέον κομβικά σημεία της πόλης, στη Λεωφόρο Καραμανλή. Campo Larissa Center. Μια σπάνια επενδυτική ευκαιρία υψηλής αισθητικής με την εγγύηση της κατασκευαστικής εταιρείας Μπατάλας Ακίνητα Λάρισας. Πληροφορίες Μανολάκη 911 Λάρισα και στο 2410-253-167. Η ανεργία έχει φτάσει συνολικά στο 26%, στις γυναίκες στο 30%, στους νέους στο 56%. Και εμείς συνεχίζουμε να αγοράζουμε εισαγόμενα. Στηρίζουμε το ελληνικό προϊόν. Στηρίζουμε την ελληνική οικονομία. Στηρίζουμε τις ελληνικές θέσεις εργασίας. Ενημερωνόμαστε και επιλέγουμε υπεύθυνα μέσα από το www.ellinikoproion.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα. Στηρίζουμε ελληνικές θέσεις εργασίας. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, η Αθλητική Θεσσαλία. Μια εκπομπή μπορείτε να βλέπετε στο web TV του mycitynet.gr οποιαδήποτε στιγμή, έτσι, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλη την κίνηση των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών στην περιφέρειά μας, στη Θεσσαλία μας. Να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας στην Μαγνησία και να πάμε σε μια άλλη συνάντηση μεταξύ του Πανιωνίου και της Αθλητικής Ένωσης 2002. Ισόπαλο χωρίς τέρματα τελείωσε το ντέρμπι των ουραγών ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Αθλητική Ένωση 2002, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο γήπεδο της σειράς Μητρόπολης Δημητριάδος, στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής για την Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας. Το πρώτο ημίχρονο, η ομάδα των Καλών Νερών μπήκε πιο δυνατά και στα πρώτα 20 λεπτά επέβαλε το ρυθμό της. Ο Πανιόνιος στη συνέχεια αντέδρασε και ανέβηκε στην περιοχή της Αθλητικής Ένωσης 2002, προσπαθώντας να σπάσει την άμυνα των αντιπάλων. Ό,τι δεν κατάφεραν οι επιθετικοί της ομάδας του Πανιωνίου, παραλίγο να πετύχει ο Βέργος, ο οποίος στο 35ο λεπτό στην προσπάθειά του να διώξει, παραλίγο να στείλει την μπάλα στο γάμα της εστίας του. Στο δεύτερο ημίχρονο και πάλι η Αθλητική Ένωση 2002 ξεκίνησε πιο δυνατά και πλησίασε τον γκολ, όταν στο 60ο λεπτό ο Παπαϊωάννου βρέθηκε τέτα-τέτ με τον Γράντα, ο οποίος όμως ήταν σε ετοιμότητα και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Στο 70ο λεπτό ο Πανιόνιος απάντησε στην ευκαιρία της Αθλητικής Ένωσης 2002 με το σούτ του Παπαπορφυρίου από πλεονεκτική θέση να απομακρύνεται από τον Μητράκο.
Η τελευταία φάση του παιχνιδιού ανήκε στην ομάδα των καλών νερών, όταν στο 87ο λεπτό ο Παρίσις βρέθηκε απέναντι από το Γράντα και σούτερα δυνατά, με τον goalkeeper του Πανιωνίου όμως για άλλη μια φορά να λέει όχι, κρατώντας έτσι την αιστεία του απαραβίαστη. Πάμε τώρα να δούμε τι δήλωσαν οι προπονητές των ομάδων μετά το τέλος του παιχνιδιού. Είχαμε πει ότι το παιχνίδι ήταν σημαντικό για μας, όσο για την αντίπαλη ομάδα, ήταν ντέρμπι ουραγών, έπρεπε να κερδίσουμε. Όπως θα είδατε κι εσείς, δεν έχουμε τον γκολ εύκολα. Γίνανε προσπάθειες από όλους τους παίχτες και με τις αλλαγές που γίνανε, αλλά δεν μπορέσαμε να βάλουμε τον γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν βάζεις γκολ, δεν κερδίζεις. Είναι ένα αποτέλεσμα που δεν βολεύει καμιά από τις δύο ομάδες. Σίγουρα μένουμε πίσω από τις ομάδες που κυνηγάμε. Έχουμε 11 πόντους, όταν πηγαίναμε 14, μπορούσαμε να ελπίζουμε πολύ καλύτερα για το μέλλον της ομάδος. Τι να κάνουμε, μαζευόμαστε, προπονήσεις εντατικές και θα χτυπάμε όλα τα παιχνίδια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα τα παιχνίδια για μας είναι τελική. Δεν κοιτάζουμε αν είναι τελευταίος, αν είναι πρώτος. Όπως θα είδατε και με το Δημήνη, παλέψαν τα παιδιά. Έτσι θα είναι από εδώ και πέρα το ίδιο μοτίβο. Εντάξει, κοίταξε, σήμερα έγινε μια καινούργια αρχή για τον Πανιόνιο. Κάποια προβλήματα που υπήρχαν και βλέπουν και τη βαθμολογία της ομάδος που την έχουν φέρει βέβαια. Αλλά το θέμα είναι ότι σαν συνοικία εδώ η ομάδα μας θέλει να κάνει αθλητισμό. Και γι' αυτό και ξαναγύρισα και εγώ στην ομάδα αυτή, όπως και νέα παιδιά από τη διοίκηση, που είναι όλα νέα παιδιά. Θέλουμε μια προσπάθεια με πολύ πολύ νέα παιδιά να έχουμε αθλητισμό και μόνο και τα αποτελέσματα ίσως στο τέλος να μας δικαιώσουν. Αλλά και να μην μας δικαιώσουν σαν αποτέλεσμα, αποτελέσματα που θα έρθουν, θα κοιτάξουμε του χρόνου, του παραχρόνου. Το αύριο της ομάδας που είναι ο αθλητισμός. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Τρικάλων. Πάμε σε τηλεφωνική σύνθεση με τον Χριστόφορο τον Παπαθανασίου. Χριστόφορο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Απόστολε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα. Ένα ακόμα πλούσιο αθλητικό Σαββατοκύριακο ανήκει στο παρελθόν. Στον πέμπτο όμιλο, η σημερινή πρεμιέρα του δευτέρου γύρου ήταν, θα λέγαμε, ιδανική για τις δύο τρικαλινές ομάδες. Τα Τρίκαλα επιβλήθηκαν με 1-0 του Οδυσσέα Νηθρίου και συνεχίζουν να βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αφού και το Μεσολόγγι κέρδισε και διατηρεί το συν 3. Να σημειώσουμε ότι ήταν η δεύτερη νίκη της ομάδας του Νίκου Βέκιου μέσα στο 2013. Σίγουρα όμως την μεγάλη επιτυχία την σημείωσε η ομάδα των Μετεώρων, όπου περίμενε την έναρξη του δευτέρου γύρου να πετύχει την πρώτη εκτός έδρας νίκη. Αυτή ήρθε στην Άρτα, κερδίζοντας την ομάδα της Φιλοθέης με 0-2, και είναι σαφές ότι με την νίκη αυτή η ομάδα της Καλαμπάκας πλέον μπορεί να κάνει όνειρα ανόδου, με την έννοια ότι πλησιάζει συγκεκριμένα ισοβαθμή στην 7η θέση. Άρα λοιπόν η αισιοδοξία επέστρεψε για τα καλά στην Καλαμπάκα. Όσον αφορά τώρα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το Σάββατο είχαμε την 18η αγωνιστική, όπου η χαμένη της αγωνιστικής ήταν η ΑΕΤ, η οποία έπεσε θύμα έκπληξης με την ισοπαλία με τον Πύργο. Η πρωτοπόρος Δήμητρα Απόλλων επιβλήθηκε εκτός έδρας του Πυργετού σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Το Φλαμούλι, όπως αναμενόταν, είχε εύκολο έργο κέρδισε. Έτσι λοιπόν τώρα η Δήμητρα αύξησε τη διαφορά στους 3 βαθμούς από την δεύτερη ομάδα, που πλέον όμως είναι 2. Είναι η ΑΕΤ και είναι και η ομάδα του Φλαμουλίου. Σίγουρα όμως έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας στην Α' ερασιτεχνική για αυτές τις 3 ομάδες, αλλά όπως και να το κάνουμε, η Δήμητρα είναι στη θέση του οδηγού. Και τέλος, σήμερα Κυριακή είχαμε αγωνιστική δράση στους 2 ομίλους της Α1 ερασιτεχνικής. Να πούμε ότι από τις πρωτοπόρες ομάδες, μόνο στον πρώτο όμιλο η ομάδα του Ασκληπιού δεν τα κατάφερε. Ήρθε ισόπαλη στην έδρα του Πλοπιακού. Έτσι λοιπόν έχουμε αλλαγές με το φινάλε του πρώτου γύρου στην Α1 ερασιτεχνική κατηγορία. Αλλά έχουμε μπροστά μας 17 αγώνες και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα. Αυτά από τα Τρίκαλα. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Χριστόφορέ μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα αμέσως να δούμε και γρήγορα τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής για την πρώτη κατηγορία των Τρικάλων. Πύργος ΑΕΤ 2-2, Κρία Βρύση Φαρκαδόνα 2-2, Παραλυθέα Αχιλλέας Μπάρας 0-0, Φλαμούλι Βαλτινό 7-0,
Μεγάρχη Πρόδρομος 1-0, Μεγαλοχώρη Εθνικός Καστρακίου 0-3, Πυργετός Δήμητρα Πόλων 2-4, η Απόστολη Μεγάλα Καλύβια 2-1. Να πάμε αμέσως να δούμε και την βαθμολογία μετά από 18 αγωνιστικές. Δήμητρα Πόλων 45, ΕΤ 42, Φλαμούλη 42, Μεγαλοχώρη 29 και Παραλιθέη και Φαρκαδόνα, Μεγάλα Καλύβια 28, Κρυαυρής 28, Πυργετός 24, Αχιλλέας Μπάρας 21, Εθνικός Καστρακίου στους ίδιους βαθμούς, Πύργος 16, Πρόδρομος 15, Μεγάργη 13, Παλτινό 9 μαζί με τους Αγίους Αποστόλους. Αλλάζουμε νομό, πάμε στην Καρδίτσα. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της μεγάλης κατηγορίας στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας. 20η αγωνιστική Απόλλων Μακρυχωρίου Ατρόμητος Παλαμά 3-2, Διγενής Δόξα Μητρόπολης 1-1, Δυτική Ένωση Μουζακίου ΑΟΚ Πάμισος 0-5, Αετός Αγίου Θεοδόρου Ερακλής Οφάδων 0-2, Ταυροπός Σελάνων. Ο Δυτικός Όμιλος Ελλάνου 4-1, Εθνικός Καρδίτσας Δυτικός Όμιλος Αστέρας 4-1, Ελπίδα Καραϊσκάκης 2-1 και Πασχαλίτσα Μυρίνη 2-1. Πάμε να δούμε μετά τα σημερινά αποτελέσματα και την βαθμολογία. Μυρίνη 46, Ηρακλής Οφάδων 40, Εθνικός Καρδίτσας 39, Πάμισος 38, Πασχαλίτσα 37, Διγενής 34, Μακρυχώρη 32, Παλαμάς 28, Αστέρας 27, Αθλητικός Όμιλος Ελλάνων 26, Ταυροπός 25, Δόξα Μητρόπολης και Ελπίδα 19, Αετός Αγίου Θεοδόρου 17, Αθλητικός Σύλλογος Καραϊσκάκης 10 και το Μουζάκι στους 5 βαθμούς. Ξαναπερνάμε τη βόλτα μας τώρα από όλους τους νομούς της Θεσσαλίας, ξεκινώντας από τον νομό της Λάρισας, να δούμε τα αποτελέσματα της μικρότερης κατηγορίας, της Α1, της 20ης αγωνιστικής. Βουκεφάλας Νέα Νίκη Νίκης 1-1, Βέροφ Λάρισας Πλατίκαπος 2-0, Αναγέννηση Φαρσάλων Δάφνη Γλάβκης 2-0, Δαμασιακός Ατρόμητος 2-2, Δευκαλίων Κρανιάς Δολυχιακός 0-3, Ροδιακός Ηρακλής Λάρισας 0-3, Άρης Κουλουρίου Τοξότης 0-0, Ατρόμητη Θύελλα με τον Κεραυνό 2-4, Ρεπό το Ομορφοχώρι. Να συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της Μαγνησίας, 17η αγωνιστική. Απόλλων Κροκίου Μακρινίτσα 0-1. Διαγόρα Στεφανοβικίου Ηρακλής 1-4. Ριζόμηλος Άδλος Αλμυρού 1-2. Δημητριάς Ιολκός 0-1. Τοξότης Πηλέας 1-2. Μικροθήβες Κανάλια 1-0. Νέα Αθλητέ Νίκης Δάφνη 1-2. Άνδημος Γαζής Αγχίελος 0-0. Πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε στα αποτελέσματα. Να πάμε στα Τρίκαλα, να δούμε τον ομό των Τρικάλων. Πρώτος όμιλος, 17η αγωνιστική. Καλαμάκι Νίκη Καριών 0-2. Λόγος 2012 ΠΕΦ 3-2. Πλοπιακός Νέας Πεύκης Ασκληπιός 2-2, Κεραυνός Βασιλικής Διαμάντια 1-0, Ηρακλής Ζάρκου Κρίνη 5-0, Διγενής Νεοχωρίου Σαραγίων Αθλητικός Όμιλος 2-0, Αστέρας Αρδανίου Αναγέννηση Παλαιοπύργου 2-0, Άγιος Οικουμένιος Γίγας Ριζαρίου 4-1, Μπάρτσα Γριζάνου Πράσινα Πουλιά Ράξας 3-1. Να συνεχίζουμε να πάμε να δούμε τον δεύτερο όμιλο, τα αποτελέσματα πάντα για τα Τρίκαλα. 17η αγωνιστική, Κεφαλόβρισο Κεφαλοβρισιακός 2-2, Πανχασιακός Πορταϊκός Πύλης 1-2. Γοργογύρη Άγιαξ Ασπροκλησιάς 1-0, Αχιλλέας Γενεσίου Δενδροχώρη 2-4, Ένωση Δροσερό Μουριά Απόλλων Λιγαριάς 2-2, Άρης Περιστέρας Δόξα Χρυσομιλιάς 3-0, Βιτουμά Ασκληπιός Πιαλίας 1-1, Αμπελάκια Κυπάκη 4-0 και Γόμφι Φίκη 3-4. Να δούμε τώρα και το νομό της Καρδίτσας για πάντα για την Α1 κατηγορία, τη μικρότερη κατηγορία, τα αποτελέσματα. 17η αγωνιστική. Μαγούλα Νέα Νίκη Καμινάδων 3-1, Διαγόρας Καπαδοκικό 5-1, Προδρομιακός Κρανέα 0-2, Δόξα Μπέλου Μαυραϊκή 3-0, Καρποχώρη Αγναντερό 4-4, Ατρόμητος Γεωργικού Σόκρατες 4-1, Ήφαιστος Ηρακλής Καρδίτσο Μαγούλας 1-3, Ρεπό η Δόξα Μασχολουρίο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε κυρίες και κύριοι, είχαμε και άλλα θέματα να καλύψουμε. Βέβαια το καταλαβαίνετε ότι η πίεση του χρόνου είναι σημαντική, ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Μια εκπομπή μπορείτε να βλέπετε την Αθλητική Θεσσαλία στο web TV του mycitynet.gr κάθε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, προκειμένου να ενημερώνεστε για τα περιφερειακά και τοπικά πρωταθλήματα που παίζουν οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μας στην Θεσσαλία μας, στην περιφέρειά μας. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα.